Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχήν θέλω να κάνω να σου πω κάτι να πέσει από τα σύννεφα. Όπα. Είδα περιπολικό ναι. με δύο αστυνομικούς μέσα και δεν φορούσαν μάσκα. Άστο διάλο, αποκλείεται. Μήπως ήταν συγγενείς πρώτου βαθμού. Δεν το τσέκαρα. Άμα ήτανε. Άμα ήτανε, ναι. Μπορεί να ήταν πατέρας και γιος, δύο αδέρφια, να ήταν μάνα και γιος, κάτι. Κοίτα, εντάξει, τα γουρούνια μπορεί να είναι όλα μαζί το ίδιο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω, μπορεί να πιάνονται όλα πρώτου βαθμού. Μη βιάζεις όμως, βιάζεις και βγάζεις συμπεράσματα και δεν είναι σωστό αυτό για τη δημοκρατία μας. Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω, το καραφλό βέλος πριν από σένα γράφει τα μηνύματα σε ένα χαρτί και μετά κάθεται να διαβάζει ότι και καλά του τα στέλνουν. Γιατί αμφισβητείς ότι υπάρχουν πυροβολημένοι που του στέλνουν τέτοια? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν το κόβω και για πολύ σόι πάντων. Τόσοι πολλοί είναι. Α, νόμιζες λιγότεροι. Ναι. Κάπως βγαίνουν αυτοί, κάποιοι τους ψηφίζουν. Ποιοι νομίζεις? Ναι, έλα, γεια. Ρε φίλε, είμαι ο Κωστάκης από τη Γερμανία. Ακούω αυτά που ακούω από την Ελληνοφρένεια. Τα χθεσινά που βάλατε για τον τύπο με τα 450 ευρώ. Αυτά με το Πολυτεχνείο. Και λέω, ρε φίλε, ακόμα μου λείπει η Ελλάδα και δεν ξέρω γιατί. Δεν μου λείπει, εννοείται, οι γλωπιές του Χρυσοχοϊδής σε καμία περίπτωση. Αλλά, ρε φίλε, έχω μείνει, εντάξει. Ξέρω, τι ζούμε, χούντα, καπιταλισμός. Είναι και το ίδιο, τι διάολο, τι συμβαίνει. Είναι μια έκφανση, ναι, τέλος πάντων. Μη δίνει σημασία. Καπιταλισμός θα περάσει. Θα περάσει πότε, αποστολιά. Όταν νοημάσου συνθήκες, τι θες τώρα, η παράτα μας. Όταν βγει το κουκουέ πρώτο κόμμα, λες να είναι καλύτερα. Αν βγει το κουκουέ πρώτο κόμμα, θα έρθω και εγώ στη Γερμανία μαζί σου. Έλα! Πού τι κάνουμε, Αποστολή, ποιος? Εγώ είμαι, ναι. Να σου πω τώρα, τόσο πολλοί κομμουνιστές κάνουν αμάν για το Πολυτεχνείο και για την 25η Μαρτίου και για την 28η Οκτωβρίου, τίποτα. Ναι. Τόσο πολλοί, τι να πιστέψεις τώρα, ότι είναι πατριώτες δηλαδή, μόνο για το Πολυτεχνείο? Όχι, δεν χρειάζεται. Εσύ θα πιστέψεις ότι είναι πατριώτες αυτοί που καπηλεύονται την πατρίδα. Εσύ αυτούς θα πιστέψεις, για σένα καλά είναι, άστο. Μην το παιδεύεις παραπάνω, δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Όλα καλά. Για σένα θα ξέρεις ότι είναι πατριώτες αυτοί που έχουν μεγαλύτερη σημαία στα μπαλκόνια και αυτοί που έχουν τη σημαία σε τατουά στα μπράτσα. Α, ναι, εντάξει, το... Να ξέρεις ότι αυτοί είναι για σένα οι πατριώτες. Όλα καλά, όλα καλά. Don't worry. Δες λίγο, πες μου ποιος έφυγε από το GNTM χθες. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι από χωριό και ξέρω αυτά που σου λέω. Ότι άμα πας στα χωριά και κάνεις μια έρευνα και ρωτήσεις, θα σου πούνε όλοι ότι ο αείμνηστος Γεώργιος φάγανε ψωμάκι από τον Παπαδόπουλο. Φάγανε ψωμάκι και είμαστε μάγκες. Ναι, ψωμάκι εκτός από το ξύλο που φάγανε. Τα έρευνα δεν έβαινε κανένα ξύλο, αν δεν πειράξει κανέναν, δεν τρώω ξύλο. Εγώ ήμουν στην Αθήνα 10 χρόνια, δεν πήραξε κανένα. Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, απλά λέω για κάποιες φήμες, για κάτι βασανιστήρια, κάτι κουτσομπολίστικα περιοδικά της εποχής, μην νομίζεις. Όχι, όποιος κάθε φρόνημα εκείνο στο σπίτι του και κοιτάει την οικογένειά και τα παιδάκια και τη δουλειά του, δεν έχει φάει ξύλο από κανένα Παπαδόπουλο. Ναι, απλά ο κυρπαντελισμός που προτείνεται είναι ότι συχαινόμαστε. Και είναι ότι έχει φέρει την κοινωνία και την έχει πάει πίσω. Λοιπόν, περαστικά, κουράγιο, δύναμη. Τα έργα που έλεγε ο Παπαδόπουλος ακόμα υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τους χρυσοχοίδες και όλα αυτά, βλέπω ότι τα έργα του πραγματικά όντως ακόμα υπάρχουν. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Είσαι ανεύθυνος κι εσύ? Έχω ατομική ευθύνη. Οφείλω να σε πληροφορήσω. Έχεις μεγάλη ατομική ευθύνη. Είναι καλό μέγεθος. Καλό, ωραία. Τρώγεται. Ωραία, ωραία. Εύπεπτα. Όταν σχολάσεις να τα πούμε. Όπα. Ευτυχώς δεν Αποστολή που υπάρχετε κι εσείς να πούμε. Και εγώ αυτό λέω. Καμιά φορά έτσι που τα σκέφτομαι, λέω αν δεν υπήρχαμε κι εμείς, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Α, όχι, sorry, λάθος τσάτ. Όχι, λάθος ατάκα. Λοιπόν, άκουσα πριν και εδώ το μαλάκα τον Μπογδάνο, έκανε και εγώ τη μαλακία. Και έλεγε, ας πούμε. Εγώ δεν σας λυπάμαι, σας τρώει. Τι μας τρώει, ρε φίλε, να πούμε, ανυπομονώ να σας ακούσω και το βγάζω λίγο πιο νωρίς. Δεν σας λυπάμαι καθόλου, λέγε τι θες. Άκου λοιπόν. Ήτανε σήμερα ο Μπογδάνος, μεγάλη Παρασκευή, άστο. Λοιπόν, και τον ακούω να λέει ότι για τη συγκέντρωση του Κουκουέ, ξέρω εγώ και άλλο, με αποτέλεσμα να πει ότι οι κομμουνιστές, λέει, αυτοί που δεν πήγανε στην Αλβανία στον πόλεμο, τα ακούνε τώρα τα άλλα τα παιδιά και λένε ένα αλήθεια, λέει, γιατί είναι βουλευτής, είναι ο Μπογδάνος. Α, καλά. Το λέει άνθρωπος αυτό, αλήθεια λέει, επειδή είναι βουλευτής. Έλα, παιδί μου. Υπάρχει μια νοημοσύνη ακόμα στον κόσμο. Έχει αξίωμα. Δεν έχει αξίωμα. Αξίωμα είναι αυτό. Άκου να σου πω, εσύ που είσαι έγκριτος δημοσιογράφος. Εγώ, άιμορι, στα μούτρα σου. Σου είπα εγώ έτσι ποτέ. Και χρόνια στο κουρμπέτι. Πες μου λίγο ένα περιστατικό, αν θυμάσαι, που μια αστυνομική να έχει εκπυρσοκροτήσει το όπλο της κατά λάθος και να έχει σκοτώσει τον σύντροφό της. Δεν ξέρω, πού κολλάει αυτό τώρα. Δεν σκότωσε ένας χθες πάλι τη γυναίκα του. Κατά λάθος με το όπλο, αστυνομικός. Ωραία, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αστυνομικός είναι, δεν οφείλει να έχει και νοημοσύνη. Ναι, του. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Να, τα λέμε. Έλα, γεια.
Έλα, μάνα μου! Έλα, καλέ! Καλέ χρόνια, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα της δεξιάς. Δεν μπορεί να αποβάλει την ακροδεξιά ουρά. Ποτέ! Ποτέ δεν πρόκειται ποτέ οι δεξιοί να αποβάλουν αυτό που και οι ίδιοι και καλά ονομάζουν ακροδεξιά. Καταρχήν θα δεις τώρα πάλι τα κολοκάναλα που θα βγουν και τους δημοσκόπους με αυτό που έγινε με το Πολυτεχνείο λόγω πανδημίας. Αχ, έχεις το χτυκιό, φύγει από το τηλέφωνο κολλάει. Από μπάτσο δεν κολλάει, από το τηλέφωνο κολλάει. Λοιπόν, άκου τώρα για το χτυκιό. Ξέρεις τι θα οικονομήσουν τώρα τους ακροδεξιούς στο ότι δεν έγινε η πορεία του Πολυτεχνείου σε ψήφους. Κλείσανε εκ φυλακή τους φασίστες, Χρυσής Αυγής, τους ναζιστές. Τώρα δεν κάνανε και την πορεία. Θα δεις αύριο που λέει και ο Άδωνης βζιν οι δημοσκοπήσεις. 32% κούλης. Αυτά μωρό μου. Ναι, για χαρά. Γεια σας. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, μάλλον μια πρόταση. Ο Μπογδάνος, ξέρετε γιατί δεν ήταν σήμερα στην πορεία? Είχε εκπομπή γι' αυτό, αλλιώς θα ήταν, να. Όχι, είχε ραντεβού με τον γυναικολόγο και με την κομμότρια. Γι' αυτό δεν ήρθε. Ποιο γυναικολόγο και ποια κομμότρια? Αυτά είναι σαφέστατα εκεί στην. Δηλαδή, περίμενε εσύ τώρα στο τηλέφωνο να με πάρει, περίμενε την αναμονή για να μου πει αυτό. Εντάξει, αυτό μπόρεσε, αυτό είπα. Το καταλαβαίνω, αλλά ρε παιδί μου, λίγο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, δεν πειράζει, εκτιμώ την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στο Κομμουνιστικό Κόμμα που απέδεξε ότι είχε αρχίδια. Λοιπόν, και τα μπέλη και όλοι όσοι συμμετείχαν έχουν μεγάλα κακάλα.